Γεια σας φίλες και φίλοι, προηγούνται κυρίες, παιδιά, να ξεκαθαρίσουμε. Πρέπει να έχουμε και κορίτσια στην παρέα μας. Απλά δεν παίρνουν μέρος ενεργά στις συζητήσεις μας. Θέμα χρόνου είναι και αυτό. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε και πάλι στα κόκκινα γυαλιά. Είναι μέρες να αλλάξουμε πίστα και να φύγουμε λίγο από το μίζερο κλίμα της Premier League. Και να πάμε στα σαλόνια, δηλαδή από τα αλόνια στα σαλόνια. Τώρα θα μου πείτε, αλόνια η Premier League. Εντάξει, αλόνια δεν τα λες, αλλά ας αλλάξουμε κλίμα και ίσως αυτό να μας ωφελήσει, να πάρουμε και τον αέρα μας, να ξελαμπικάρουμε, να. Σε μια διοργάνωση όπου ένα χρόνο πριν τέτοιες μέρες βιώσαμε τον αποκλεισμό με εκείνο το απίστευτο παιχνίδι με την Ατλέτικο, όπου το 2-0 έγινε 2-3 και χαιρετήσαμε τη διοργάνωση. Αντίπαλος μας είναι μια αξιολογότατη ομάδα, η Λειψία, η οποία παρουσιάζει πάρα πολύ καλά στοιχεία, μια ομάδα η οποία από το Δεκέμβρη που κάναμε μια μίνι παρουσίαση, μια πρώτη ματιά όπως την είχα βαφτίσει, έχει μια αύξηση χρηματιστηριακά στην αξία της ως σύλλογος στα γύρω στα 28 εκατομμύρια λίρες. Με έναν προπονητή τον οποίον δεν σας κρύβω ότι θα ήθελα να είναι ο διάδοχος του Γερμανού όταν αποφασίσει να φύγει, και επειδή πολλοί είπαν για την ηλικία του ότι είναι μικρός, είναι άπειρος κλπ. Να σας πω ότι ήταν πριν στην Hoffenheim το 17, με αξιόλογη πορεία και εκεί. Τώρα τη Λειψία την πηγαίνει μια χαρά σε Γερμανία και Ευρώπη, και επίσης όταν ο Γερμανός φύγει, δηλαδή σε 3-3,5 χρόνια, θα είναι συν 1000 μέρες εμπειρία για τον Τζούλιαν. Να δούμε μερικά πράγματα τα οποία είναι και δεν είναι κριτήριο. Βλέπουμε εδώ τα τελευταία τους 6 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις που παίρνουν μέρος να είναι 5 νίκες και 1 ήττα. Μάλιστα η ήττα από την Mainz ήταν και αρκετά μεγάλη έκπληξη. Στο Champions League, όπως βλέπετε, που είναι και έντονο, σε 6 παιχνίδια έχουν σημειώσει 11 γκολ με 13 περίπου σουτ ανά παιχνίδι. 13 σουτ ανά παιχνίδι. Καλό ποσοστό κατοχής της μπάλας, κοντά στο παρακάτι 51%, και ικανοποιητικό το ποσοστό επιτυχίας στις πάσες. Είναι μια ομάδα η οποία είναι πολύ ευπροσάρμοστη αναλόγως του παιχνιδιού του αντιπάλου, με πάρα πολλές αρετές και φαινομενικά να μην έχει αδύνατα σημεία. Εκτιμώ όμως ότι τα αδύνατα σημεία που δεν δείχνουν στους αναλυτές είναι δουλειά του Γιώργη και των συνεργατών του να τα βρουν και φυσικά να τα αξιοποιήσουν προς όφελος των Reds. Είχαμε μιλήσει για τις αναφίξεις και αναχωρήσεις στη Λειψία το καλοκαίρι. Εγώ στέκομαι στον Αγχελίνο, που είναι δανεικός από τη City, αριστερό back half, το οποίο έχει μεγάλη έφεση στο σκοράρισμα και βοηθάει πάρα πολύ στην ανάπτυξη του παιχνιδιού της γερμανικής ομάδας σε όλη τη γραμμή. Μία ομάδα η οποία πραγματικά, αυτή η παίχτες που βλέπετε εκεί πέρα, με τις assist, με τις ενέργειες, οι μονομαχίες, είναι τόσο ευπροσάρμοστη στα συστήματά της, και αυτό έχει να κάνει με τον manager, με τον προπονητή της, τον Julian Nagelsmann, ο οποίος άκουσαν σε 6 παιχνίδια του ομίλου χρησιμοποίησε 4 διαφορετικά σχήματα. Ένα εξ αυτών το χρησιμοποίησε 2 φορές και μιλάμε για το 4-2-3-1. Τα άλλα παιχνίδια τα άλλα συστήματα τα χρησιμοποίησε από μία φορά, το 3-1-4-2. Το 3-4-2-1. Στέκομαι 1-1 τα συστήματα, και εδώ φυσικά το 3-5-2, το οποίο είναι πιο γνωστό σύστημα επειδή χρησιμοποιείται πολύ περισσότερο από τα δύο προηγούμενα. Το 4-1-4.
Τελευταία φορά, σε τελευταία επίσημο παιχνίδι, χρησιμοποίησαν το 3-1-4-2 και κατάφεραν να κερδίσουν την Augsburg με 2-1. Τι θέλω να σας δείξω με αυτά. Δεν είναι μονοκόμματη ομάδα, δηλαδή δεν παίζει ένα-δύο συστήματα άντε και πού να αλλάξουν. Είναι μια ομάδα που είναι πραγματικά πολύ διαβασμένη, πολύ μελετημένη, καλή ομάδα με αρετές και κοιτάζει τους αντίπαλους στα μάτια. Σαφώς και δεν έχει τη δική μας εμπειρία στην Ευρώπη. Δεν έχει το ειδικό βάρος της φανέλας επίσης, αλλά την Ατλέτικο μια χαρά την καθάρισε πέρσι. Οπότε, γενικά είναι ομάδα που πρέπει να τη σεβαστούμε και αξίζει και το σεβασμό μας, έτσι. Πάμε λοιπόν στη συνέχεια να δούμε, θα έλεγα μάλλον τυπικά τα υπόλοιπα στατιστικά, διότι έχουν μεσολαβήσει και 2,5 μήνες, 2,5, 3 μήνες, οπότε είναι μακρύ το διάστημα για να πει κανείς ότι υπάρχει ροή παιχνιδιών στο Champions League, για να είναι και ασφαλές το κριτήριο των στατιστικών. Πλην όμως αυτά είναι καταγεγραμμένα γεγονότα, όπου οι Reds μέσω όρο γκολ εκτός έδρας στο Champions League έχουν 2, τον ίδιο αριθμό μέσω όρο γκολ έχουν και οι Γερμανοί. Εντάξει, οι Γερμανικοί δεν είναι 100% η ομάδα, μιας και πλέον καμία ομάδα δεν έχει την ταυτότητα της χώρας της. 7-7 τα γκολ που έχουν σκοράρει, 3-1 τα γκολ αντίστοιχα που έχουν δεχθεί στα παιχνίδια της διοργάνωσης και πάντα στη φάση των ομίλων. Θα δούμε κάτι το οποίο το βλέπουμε με λίγα παραπάνω στοιχεία στην Premier League, αλλά εδώ νομίζω ότι να μην το κουράσουμε. Βλέπουμε ότι εμείς γέρνουμε από αριστερά, ενώ εκείνοι έχουν την απόλυτη ισορροπία στις πτέρυγές τους. Επενθυμίζω ότι αριστερά παίζει ο Αγχελίνο, δανεικός από την ΣΥ, τον οποίο τον είδαμε και πέρσι στα παιχνίδια, στα μεταξύ μας παιχνίδια, μιας και πέρσι αγωνίστηκε στην Premier League. Αυτός ο παίχτης τώρα, γιατί είναι δανεικός, μόνο οι πολίτες ξέρουν. Ιατρικό δελτίο. Υπάρχουν καλά νέα, καθότι Φαμπίνιο Ντέιβις, όπως και ο Ρίγκι, προπονήθηκαν και μπαίνουν αυτόματα στη διάθεση του Γερμανού, με τον James, μάλλον δεν θα το διακινδυνέψει ο Γιώργης, και καλύτερα να σας πω την αλήθεια. Στην προκειμένη περίπτωση βέβαια, αν υποθέσουμε ότι ο Χούσκορντ έχει πέσει μέσα στην αρχική εντεκάδα, θα έλεγα ότι πάμε μία σχεδόν από τα ίδια που είδαμε το Σάββατο μεσημέρι. Με τη μόνη διαφορά ότι στη θέση του Κάμπακ θα δούμε το Φαμπίνιο. Εγώ είμαι Γιάννης όμως, έτσι. Δεν είμαι μάνατζερ, δεν έχω πτυχίο προπονητή, δεν έχω την εμπειρία σε υψηλό επίπεδο παιχνιδιού τόσο σαν ποδοσφαιριστής όσο και σαν προπονητής. Με το φτωχό μου το μυαλό όμως, σε ένα δύο παιχνίδι όπου μπορείς να βάλεις τον Κάμπακ να παίξει δίπλα στον Φαμπίνιο ή δίπλα στον Χέντερσον και να ανεβάσεις τον ένα από τους δύο στο κέντρο στη θέση του Κέρτις. Εδώ μπαίνει βέβαια και κάτι το οποίο είχε δίκιο ένας φίλος που το είπε, νομίζω το είπε στο γκρουπ. Μόλις βγήκε ο Κέρτις το Σάββατο, λέει φάγαμε 3 γκολ. Το οποίο λέει συνέβη και με τη City. Πραγματικά παιδες, δεν ξέρω, επειδή εγώ βλέπω τον Κέρτις να μην ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις, στις υψηλές απαιτήσεις στο ανασταλτικό παράγοντα, δεν ξέρω όμως μήπως όντως βγάζοντας τον Κέρτις με ό,τι κάνει ή δεν κάνει, αλλάζει τόσο πολύ η δομή του παιχνιδιού και η ομάδα αμυντικά ρετάρει. Εντάξει, τώρα με την Λέστερ το Σάββατο, το παιχνίδι εκεί που άλλαξε ήταν στο φάουλ του Μάντισον, όπου το έχουμε κουβεντιάσει και να μην λέμε πάλι τα ίδια. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι σύμπτωση επαναλαμβανόμενη, είπαμε να είναι σύμπτωση. Δεν ξέρω τι να πω.
έχω δηλώσει επανειλημμένα ότι ο Κέρτης είναι από τα παιδιά της πόλης και είναι συμπάθεια. Όχι μόνο γιατί είναι της πόλης, αλλά γιατί είναι, έχει καλές τεχνικές εργατές, έχει στοιχεία τα οποία μπορούν να εξελιχθούν. Στην παρούσα φάση όμως, εμένα δεν με ικανοποιεί η συμμετοχή του στο παιχνίδι, η προσφορά του ή τέλος πάντων αυτό που πρέπει να δώσει και εκ του αποτέλεσματος δεν φαίνεται να το δίνει. Βέβαια, ο έμπειρος, ο γνώστης στον πάγκο ξέρει παραπάνω. Γι' αυτό και αναλαμβάνει και την ευθύνη των επιλογών του. Πάντως, σε κάθε περίπτωση εγώ δεν θα έβαζα τον Ντέιβις, αλλά τον Κάμπακ θα τον έβαζα, μιας και τους έχει αντιμετωπίσει και σχετικά πρόσφατα. Να δούμε μερικά πράγματα που έχουν να κάνουν με το παιχνίδι. Ο κύριος της φωτογραφίας είναι ο άρχοντας της αναμέτρησης, Σλοβαίνος, που μας έχει σφυρίξει άλλες δύο φορές στους ομίλους του Europa League 15-16 με τη Σιόν στο 1-1 και πέρσι με την Γκένκ στο 1-4. Σαφώς και αυτό που λέει ο Γιώργος το στηρίζουμε και έμπρακτα οι οπαδοί πήγαν έξω από το Anfield και ανάρτησαν πανό στήριξης. Όπως είπα, προπονήθηκαν ο Ρίγκι, Κεϊτά και Ντέιβις, αν και για τον Κεϊτά θα ήταν σημαντικό να μπορούσε να βοηθήσει, δεν γίνεται από ό,τι βλέπουμε. Για τον πρώην παίχτη μας, ναι, όπως το θυμάται, ήταν στις ακαδημίες μας ο Γκιούλασι. Αναφέρθηκε με πάρα πολύ καλά λόγια για την πρώην ομάδα του και για το επίπεδο που έχει φτάσει τώρα. Βέβαια και ο ίδιος είχε μια πολύ μεγάλη εξέλιξη από τον καιρό που έφυγε από μας και φυσικά κυνήγησε το να κάνει καριέρα και χαιρόμαστε για ένα παιδί που πέρασε έστω και στα πρώτου χρόνια, στα πρώτα βήματα στο ποδόσφαιρο επαγγελματικά, είχε αυτή την εξέλιξη και είναι βασικός στην ομάδα της Λειψίας. Πάντως, είδατε τι λέει, διαθέτει απίστευτη χτυπιότητα η Liverpool. Διαβάστε όμως και τη συνέντευξη τόσο του Γιώργη, αλλά όσο και του πρώην goalkeeper των Reds, ο οποίος, νάτος εδώ, νεαρός, με μαλάκι, φοράει αντίτας, καταλαβαίνετε, την εποχή ακόμα Ράφα Μπενίτες, να καταλάβετε. Και ο Κεϊτά θα είναι στην αποστολή, θέλουμε να πιστεύουμε, και να χτυπήσει το ξύλο, μη στραβοπατήσει στις σκάλες του αεροπλάνου και έχουμε νέα υποτροπή και δεν ταξιδέψει τελικά. Ως γνωστόν και με τα μέτρα του κορονοϊού δεν έχουμε δυνατότητα να συναντηθούμε, πλην όμως βρισκόμαστε διαδικτυακά με τα παιδιά και τα λέμε, προβληματιζόμαστε όλοι μαζί, χαιρόμαστε, πανηγυρίζουμε στα γκολ, μακάρι να πάνε όλα καλά και να πάρει η ομάδα ένα θετικό αποτέλεσμα, θα την βοηθήσει πολύ για τη συνέχεια της χρονιάς εντός και εκτός Αγγλίας. Υπενθυμίζω, στο Skype κάνουμε τις συναντήσεις μας και για όσους ενδιαφέρονται μπορούν να μπουν στο liverpool.gr να μας στείλουν ένα μήνυμα και να τους προσθέσω εγώ με το προφίλ τους μέσω του mail, αν το θυμάμαι σωστά, αλλά δεν έχει να κάνει, θα τη βρούμε την άκρη. Όποιος ενδιαφέρεται ας το κάνει σήμερα ή νωρίς αύριο, ώστε να είμαστε έτοιμοι για τη σέντρα αύριο στις 10 η ώρα. Πολλοί κόσμος με έχει ρωτήσει το τελευταίο καιρό, μάλλον πέρσι τα πήγα πολύ καλά στο στοίχημα, φέτος δεν με πάει και γενικά είναι και μια ανάποδη χρονιά που δεν μας το βλέπεις. Πέρσι και πρόπερσι την πήγαινα την ομάδα, τρένο και έστελνα κόσμο στο ταμείο. Είδα διάφορα. Είδα ας πούμε και να χάσουμε, είδα και ισοπαλία, κάποιοι ποντάρουν την νίκη. Δεν ξέρω τι να ποντάρω. Πραγματικά δεν ξέρω τι να ποντάρω, παιδιά. Αφήστε να δείτε τις εντεκάδες, οι οποίες ανακοινώνονται μία ώρα πριν το παιχνίδι και βγάλτε κι εσείς μόνοι σας τα συμπεράσματά σας. Αν η ομάδα έχει Έρνεκτον, Φαμπίνιο, Χέντερσον στο κέντρο, δεν χάνουμε με την καμία. Στα υπόλοιπα θα κάνουμε το σύστημα το σταυρό σας. Αυτά. Λοιπόν, επιστροφή στα αστέρια και ελπίζουμε να λάμψει το δικό μας αστέρι, το δικό μας άστρο. Χαιρετώ, καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε, τα λέμε την Τετάρτη με το report του παιχνιδιού. Σας χαιρετώ.